Στο μεταξύ, όπως φαίνεται, αρχίζουν αγωγές για το θέμα των email των αποδήμων. Κατατέθηκε η πρώτη ατομική αγωγή ομογενούς από το εξωτερικό. Η δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Κανδύλη, έχει τις λεπτομέρειες. Ναι, κατατέθηκε σήμερα μέσω ηλεκτρονικού δικογράφου από κάτοικο Ολλανδίας. Την κατέθεσε ο δικηγόρος της, ο κύριος Σωτηρόπουλος, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Η συγκεκριμένη γυναίκα ζητά για ηθική βλάβη από την παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων, 20.000 ευρώ αποζημίωση. Η συγκεκριμένη είχε δώσει όλα της τα στοιχεία, όπως λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να ψηφίσει στις εκλογές του 2023. Τώρα όμως, την 1η Μαρτίου του 2024, έλαβε ένα email από την κυρία Σημακοπούλου, που βεβαίως η γυναίκα αυτή, όπως λέει, δεν είχε καμία επαφή μαζί της, ούτε καμία διάδραση ποτέ, και γι' αυτό το λόγο κατέθεσε και την αγωγή. Με τον κύριο Σωτηρόπουλο, να σου πω, που συνομίλησα, μου είπε ότι ακολουθούν κι άλλες αγωγές, καθώς έχουν λάβει κι άλλοι τέτοια email από την κυρία Σημακοπούλου. Ήδη κάποιοι του έχουν δώσει την εντολή να προχωρήσει. Φαντάζομαι και άλλοι δικηγόροι θα αρχίσουν, φαντάζομαι, να ενεργοποιούνται και να κατατίθενται αγωγές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη.